αντίστροφη. Ξεκινάμε από το τι είναι και πόσο σημαντική είναι η ισορροπημένη διατροφή και καταλήγουμε σε αυτό που λέμε αθλητική διατροφή και εν τέλει μπορεί να καταλήξουμε σε διαδικασία χορήγηση συμπληρωμάτων. Άρα η διατροφή ιεραρχημένα, για να τα κλείνουμε τα θέματα, είναι τα πρώτα πράγματα που πρέπει να βάλω στη βάση της πυραμίδας της ιεράρχησης, είναι να προσέξω το ισοζύγιο των θερμίδων, να γνωρίζω αν χρειάζεται βέβαια να χάσω ή να πάρω βάρος. Μάθημα που παρακολουθήσατε, ακολουθούν οι βραβεύσεις των αθλητών σε ΑΣΕΓΑΣ, στην Πέρια Πελοποννήσου, για τις διακρίσεις του στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα το 2018. Παρακαλούμε όσοι αθλητές και προπονητές ακούσουν το όνομά τους να ανέβουν στο βήμα για την βράβευσή τους. Συναθλητές, παλιοί και νέοι, μεταφέροντας τις ευχές του Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, του κ. Παναγόπουλου, του Γενικού Γραμματέα, του κ. Σεβαστή, που θα ήθελε να είναι σήμερα εδώ, αλλά σοβαροί λόγοι δεν του το επέτρεψαν, και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ για επιτυχία στο σεμινάριο της ΕΑΣ Πελοποννήσου, που ευελπιστούμε ότι έδωσε θετικά αποτελέσματα για να συνεχίσουμε τέτοιες ενέργειες και στο μέλλον.